Είμαστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κύριε Μιχαλάκη, λίγο υπομονή. Θα έρθουμε σε εσάς. Μιχάλη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους προσκεκλημένους σας. Καλημέρα, είχαμε Μιχάλη. Λοιπόν και τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία. Τρεις επικοινωνίες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και δύο υπουργών με τους ομολόγους της ΗΠΑ μέσα σε 5 μέρες. Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία είναι του Υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι με τον κύριο Νίκο Κοτζιά. Ανακοινώθηκε επίσημα από το State Department σήμερα, έγινε την Παρασκευή. Πέρα από τα συγχαρητήρια, ο κύριος Κέρι είπε στον κύριο Κοτζιά, μίλησε για το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για να συνεχιστεί η στενή συνεργασία με την Ελλάδα σε διμερές επίπεδο και επίσης την ανακοίνωση αναφέρεται ότι συζήτησαν την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Περισσότερο ήταν για την εξωτερική πολιτική, έτσι Μιχάλη. Για την εξωτερική πολιτική, βασικά ήταν τρομοκρατία και Ουκρανία. Ουκρανία-Ρωσία. Επίσης ο κύριος Κέρι είπε στον κύριο Κοντζιά να φροντίσουν να συναντηθούν σύντομα. Όπως είπαμε και χθες, είχαμε και την τηλεφωνική επικοινωνία του κύριου Βαρουφάκη με τον Αμερικανό ομόλογο τον κύριο Λιού. Η επικοινωνία αυτή ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αλλά όχι στην Αθήνα. Το πιο σημαντικό από αυτή την επικοινωνία που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κ. Βαρουφάκης φέρεται να ζήτησε την υποστήριξη των ΗΠΑ σε αυτή τη διαμάχη, διαμάχη με λέξη δική μου, μεταξύ της Ευρώπης και της Αθήνας. Μιχαλή, εγώ δεν θα αποκλείσω συνάδελφοι, αυτό μάλλον και τελειώνω. Δεν θα αποκλείσω συνάδελφοι και μετάβαση Αμερικανού αξιωματούχου που ασχολείται με οικονομικά στην Αθήνα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μιχάλη, με τίνος πρωτοβουλία έγινε η επικοινωνία τηλεφωνική? Τηλεφώνησε ο κύριος Κέρι στον κύριο Κοτζιά. Όχι, όχι. Για το Σάββατο. Για τηλεφωνική επικοινωνία του κύριου Βαρουφάκη με τον κύριο Λιού, καμία από τις δύο πλευρές, η ελληνική δεν αναφέρθηκε στη συνομιλία, η αμερικάνικη δεν είπε ποιος είχε την πρωτοβουλία. Πάντως ακολούθησε και την δήλωση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι θα μιλήσουμε με τους εταίρους μας. Εγώ το μετέφρασα ως μεσολάβηση. Θα μιλήσουμε με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και με τη νέα ελληνική κυβέρνηση για να σταματήσει αυτή η υπόθεση. Η αστάθεια, όπως είπες χθες. Να σας πω και δύο λόγια για την κυρία Λακά. Πες μας μια στιγμή. Αυτός ο Αμερικανός αξιωματούχος, ξέρουμε ποιος θα είναι και πότε θα έρθει στην Αθήνα? Νομίζω να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα, Ιωδάνη, αλλά εγώ από την εμπειρία μου δεν το αποκλείω. Άρα στέλνουν απεσταλμένο στην Αθήνα οι Αμερικανοί. Θα ήθελα να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα για να είμαστε σίγουροι 100%. Mm. Αλλά η αίσθηση μου είναι ότι θα γίνει μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον κ. Βαρουφάκη. Απεσταλμένο ή υπουργό? Απεσταλμένο, Μιχάλη, η αίσθηση σου είναι ή υπουργό? Νομίζω ότι θα είναι από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι την αίσθηση. Εσύ τώρα, έτσι όπως το ξέρεις και όπως το βιώνεις αυτό το πράγμα, οι Αμερικανοί θα βοηθήσουν την ελληνική κυβέρνηση, εκτιμάς σε αυτή την διαπραγμάτευση με την Ευρώπη? Εγώ θεωρώ ότι να σας πω τι νομίζω εγώ, και δεν σημαίνει ότι είμαι και σωστός. Θεωρώ ότι θα τηλεφωνήσουν πρώτα στους Ευρωπαίους, διότι αυτό φάνηκε από τον τρόπο τον οποίο μίλησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Αυτό που με φοβίζει, που σας είπα και χθες, είναι αν βρουν αντίσταση από τους Ευρωπαίους, αυτό δείχνει εμπειρία με τους Αμερικανούς. Πάνε μετά στον αδύνατο. Άρα αυτό που με φοβίζει εμένα λίγο είναι μήπως βρουν μεγάλη αντίσταση στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο και πούν στον κύριο Τσίπρα, βρείτε τα γρήγορα γιατί κινδυνεύει και η αμερικανική οικονομία και η παγκόσμια οικονομία. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, και σας το είπα και χθες, είναι ότι στη δήλωση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου αναφέρεται ακριβώς αυτό, ότι η αστάθεια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δημιουργεί προβλήματα στην Αμερικανική και στην παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα το είπε δύο φορές αυτό το πράγμα. Άρα αυτό που λένε στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα δεν επηρεάζει την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι σωστό, σύμφωνα με τους Αμερικανούς τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Έχουμε κάτι άλλο? Θα σας πω Μιχάλη, και δύο λόγια, ναι, για να γίνει. Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι, και με αυτό να κλείσουμε. Έχουν μια στάση, μεταφυτική στάση, έχουν μια στάση αναμονής. Ενώ μας είπαν οπτικά ότι θυμάστε που σας είχα πει
ότι θα επικοινωνούσε ο αντιπρόσωπος του Ταμείου στην Αθήνα με τον Υπουργείο Οικονομικών. Φαίνεται ότι μέχρι την Παρασκευή αυτό δεν έγινε. Πάντως έχουμε μια πληροφορία που αναφέρει ότι η κυρία Λαγκάρτ, αν υπάρξει τηλεφώνημα στην Αθήνα από τον Πρωθυπουργό, θα το απαντήσει αμέσως. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία από το Δανείο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να έρθουμε στο